πραγματοποιείται από όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων, τον κύριο Παπάζογλου Παναγιώτη, και οι περιφέρειες, πρώτη και δεύτερη περιφέρειες εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας, με τον κύριο Διαλεκτόπουλο Αθανάσιο και, και εμένα φυσικά, την υποφινόμενη Χατζηνικολάου Σοφία. Γίνεται μια έκθεση οικαστικής τέχνης, όπου αποτυπώνουν τα παιδιά όλες τις δραστηριότητες, όλα τα προγράμματα καινοτόμα και μη, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, αλλά και των γνωστικών μαθημάτων που έχουν υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος. Και στο τέλος γίνεται μια διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων μέσα από τα οικαστικά, μέσα από κατασκευές, μέσα από εφάνταστες και δημιουργικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών σε συνεργασία φυσικά με τα παιδιά, γιατί τα έργα είναι των παιδιών, για να μπορεί ελεύθερα να τα παρουσιάσουμε και στο κοινό της πόλης και στους γονείς και στους κηδεμόνες των παιδιών, για να δουν ότι εκτός από το γνωστικό κομμάτι επενδύουμε πολύ και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, και αυτά φυσικά βγαίνουν και αποτυπώνονται μέσα από τα οικαστικά. Είναι κάτι το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά? Όχι, αποτελεί πλέον ένα θεσμό. Ξεκίνησε πέρσι, δειλά πρώτη φορά. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή σχολείων και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που υλοποιούμε, και πιστεύουμε φυσικά ότι θα εδραιωθεί ως θεσμός. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση? Μέχρι αύριο το απόγευμα θα είναι. Είναι καθημερινά από τις 9 ως 1, όπου το επισκέπτονται σχολεία, κατά ομάδες φυσικά. Και το απόγευμα είναι ελεύθερο για το κοινό, από τις 6 ως 9.